κάνουμε πράξη μια παλιότερη δέσμευσή μας για 13η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ένας από τους χαμηλοσυνταξιούχους που πήραν την περιβόητη 13η σύνταξη είναι και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Sky αποκαλύπτει πως ο Νίκος Τόσκας έλαβε την περίοδο των εορτών το βοήθημα των περίπου 300 ευρώ που προοριζόταν για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 800 ευρώ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που έχει αποστρατευτεί εδώ και πολλά χρόνια, λαμβάνει ως εκλεγμένος βουλευτής μειωμένη κατά 70% σύνταξη και έτσι εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα να λαμβάνει κάτω από 800 ευρώ, με αποτέλεσμα να πάρει και αυτός 13η σύνταξη. Ένας ακόμη βουλευτής παραδέχτηκε το πρωί δημοσίως πως έλαβε την περιβόητη 13η σύνταξη την περίοδο των εορτών, παρόλο που αυτή προοριζόταν για χαμηλοσυνταξιούχους. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος δήλωσε πως πιστώθηκε το επίμαχο επίδομα χωρίς να το γνωρίζει, υποστηρίζοντας πως στις γιορτές είχε δώσει πολλαπλάσια χρήματα σε ενορίες και κοινωνικά συσίτια. Περιμέναμε μέχρι τώρα τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει τροπολογία να επιστραφούν τα λεφτά αχρεωστήτως πίσω. Δεν το έχει κάνει. Καθόμα φορά, τώρα πήρα τραπεζική επιταγή, αύριο την καταθέτω στο παρακατοικό κεδανείο και επιστρέφω αυτά τα χρήματα μακριά από μένα. Δηλαδή κατά 5,3%. Ο Sky αποκαλύπτει πως και ο Γιώργος Ακριώτης έλαβε το σχετικό επίδομα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Εύβοια είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και χωρίς να το γνωρίζει πήρε και αυτός 13η σύνταξη. Το επέστρεψε ωστόσο στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ίδιο έπραξε και ο συνάδελφός του από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τζιμάνης, που μίλησε στον Sky. Πήγα στην Τράπεζα Περιός και τους λέω δώστε με έναν αναλυτικό λογαριασμό και είδα ότι ήταν 300 ευρώ μέσα. Και ηλεκτρονικά τα έστειλα στο λογαριασμό του ΕΦΚΑ στην Εθνική Τράπεζα. Τα επέστρεψα αυτά. Αλλά αυτό το πρόβλημα το έχουν όλοι οι βουλευτές όσοι είναι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπάχαλο με το ποιοι έλαβαν 13η σύνταξη, παρόλο που απολαμβάνουν παχυλούς μισθούς από άλλες δραστηριότητες, προκλήθηκε επειδή η χορήγηση του βοηθήματος δεν συνοδεύτηκε με εισοδηματικά κριτήρια παρά μόνο με το ύψος της χορηγούμενης σύνταξης. Εκτός του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα πως έλαβαν τη 13η σύνταξη. Ο Μάξ Μπαλαούρας, που το επέστρεψε στο συνδικαλιστικό σωματείο της τράπεζας όπου δούλευε, ο Τριαντάφυλλος Μεταφίδης, ο Γιώργος Τζιμάνης και ο Γιώργος Ακριώτης. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και ο Σάββας Αναστασιάδης. Εκτιμάται πως οι βουλευτές που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη και άρα πήραν τη 13η σύνταξη είναι πολύ περισσότεροι, τουλάχιστον 30. Δεν έχουν ωστόσο δηλώσει δημοσίως πως το έλαβαν και αν το επέστρεψαν και πού. Τα κατέθεσα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και πλήρωσα και επιπλέον 50 ευρώ σε δικαστικό κλητήρα για να κάνω επίδοση στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή από μια ανικανότητα της κυβέρνησης διασύρονται ενδεχομένως πρόσωπα χωρίς να έχουν καμία ευθύνη και δεν πάνε τα χρήματα αυτά σε αυτούς που έπρεπε να πάνε. Πληροφορίες του Sky αναφέρουν πως το σύστημα μηχανογράφησης των ασφαλιστικών ταμείων, η λεγόμενη ΙΔΙΚΑ, συνεχίζει τις διασταυρώσεις με το ποιοι βουλευτές έλαβαν το επίμαχο επίδομα, επειδή η σύνταξή τους, που έχει μειωθεί κατά 70% ως εκλεγμένοι βουλευτές, είναι πλέον κάτω από 800 ευρώ. Συνδεόμαστε με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Η λίστα απέκτησε και τον πρώτο της Υπουργό. Είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τόσκας. Και έχουμε μία πρώτη αντίδραση, ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά του. Ακριβώς, επικοινωνήσαμε με στελέχη του γραφείου του αρμόδιου Υπουργού, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την είδηση της λήψης αυτού του οικονομικού βοηθήματος. Μάλιστα, είπαν χαρακτηριστικά ότι αμέσως μόλις διαπίστωσε ότι έλαβε το επίδομα των 300 ευρώ, επικοινώνησε με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και το επανακατέθεσε στον ΕΦΚΑ. Σημείωμα ότι πιστώθηκε στο λογαριασμό του, δεν έλαβε ποτέ, καθώς το σύστημα το έβαλε αυτοματοποιημένα. Συγγνώμη. Όταν ανέκυψε το θέμα με τον Μάκη Μπαλαούρα, έλεξε ο ίδιος το ποσό κατάθεση του λογαριασμού του, διαπιστώνοντας την διαφορά. Την αμέσως επόμενη μέρα επανακατέθεσε τα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι και ο κύριος Τόσκας και οι υπόλοιποι βουλευτές, πριν αποκαλυφθεί το θέμα από τον κύριο Μπαλαούρα, ποιούσαν την ίσαν. Δεν είχαν πει τίποτα, δεν το είχαν αντιληφθεί, δεν τους είχε κάνει αίσθηση το 300 του λογαριασμού τους. Πάντως αυτό είναι ένα γεγονός, είναι ένα δεδομένο, το κρατάμε. Να δούμε πόσοι ακόμη θα προκύψουν. Σε ευχαριστούμε.